Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 17 Ιανουαρίου του 2017. Παρακολουθείτε την πρώτη σελίδα στην οικονομία από το SBC. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ερμηνεύσει τις αλλεπάλληλες δηλώσεις Σόιμπλε για το ενδεχόμενο αποχώρηση του ΔΝΤΑΦ από το πρόγραμμα. Με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών να αναφέρει ότι σε αυτή την περίπτωση το τρίτο μνημόνιο δεν θα ισχύει και θα χρειάζεται νέο. Η Morgan Stanley από την πλευρά της εκτιμά ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να περιμένει ως τις γερμανικές εκλογές, κυρίως για το θέμα του χρέους. Δεν προκύπτουν ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα στο πολυσέλιδο προσχέδιο του πορίσματος της Εξεταστικής που δόθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κλείνει έτσι το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Σήμερα το τελευταίο αντίο από την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους, τον Παναγιώτη Γκρουμούτη, στη Μέτω Μεσημέρι, στο δεύτερο νεκροταφείο. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις δηλώσεις Σόιμπλε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το ελληνικό πρόγραμμα αποκωδικοποιεί τις τελευταίες ώρες τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Ευρώπη. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, όπως εκτιμάται, επιχειρεί μια ρητορική που έχει ως στόχο να φοβήσει την Ελλάδα προκειμένου να επιλέξει την παραμονή του ΔΝΤΑΦ στο πρόγραμμα. Από το Μέγαρο Μαξίμου φέρεται να αναφέρουν μάλιστα ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών δεν κάνει αναφορά σε νέο πρόγραμμα και νέο μνημόνιο κατ' επέκταση, αλλά σε τροποποίηση του ισχύοντος με αντικατάσταση του ΔΝΤΑΦ από τον ESM και νέους σκληρούς κανόνες εποπτείας. Τα ίδια στελέχη υπενθυμίζουν πάντως ότι το Ταμείο βρίσκεται ουσιαστικά εκτός προγράμματος από τον Ιούνιο του 2014, δεδομένου ότι από τότε δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ στη χώρα και τυπικά η συμμετοχή του έληξε τον περασμένο Μάρτιο. Εάν πάντως το ΔΝΤΑΦ δεν συμμετάσχει στο τρέχον ελληνικό πρόγραμμα, όπως προβλεπόταν όταν καταρτίστηκε, αυτό θα αποτελούσε μια θεμελιώδη αλλαγή του προγράμματος και θα απαιτούσε την έγκριση της Γερμανικής Βουλής, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας του ESM, ο κ. Κλάους Ρέγκλινγκ, σε συνέντευξή που έδωσε στη τηλεόραση του Bloomberg. Ο ίδιος τόνισε παράλληλα ότι αναμένει τις επόμενες ημέρες εντός του Ιανουαρίου να αρχίσει από τον ESM η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Υπενθύμησε παράλληλα ότι το ΔΝΤΑΦ συμμετείχε στα δύο πρώτα προγράμματα της Ελλάδος, αλλά δεν είχε συμφωνήσει ακόμα για τη συμμετοχή του στο τρίτο πρόγραμμα. Ο επικεφαλής του ESM αναφέρει επίσης ότι οι Ευρωπαίοι έχουν την άποψη πως είναι καλό να υπάρχει δέσμευσή τους για μεγαλύτερη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους όταν αυτή χρειαστεί, ενώ το Ταμείο θέλει νωρίτερα αυτές τις αποφάσεις. If there's a fundamental change in the program, and to continue without the IMF would be a fundamental change in the German situation that requires a vote of the Bundestag. Τώρα το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο εφόσον συνεχιστεί χρηματοδότηση από τους πιστωτές. Υποστηρίζει ο οίκος Morgan Stanley και προβλέπει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2017 με σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους δεν γίνεται από τις αγορές, αλλά από τους επίσημους πιστωτές και με πολύ ευνοϊκούς όρους. Οι εκταμιεύσεις των πιστωτών εξαρτώνται από τη συμμόρφωση της Ελλάδος με το πρόγραμμα διάσωσης, αναφέρει η Morgan Stanley, και συνεχίζει ότι η χρηματοδότηση είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίζει πιέσεις στη ρευστότητα αν δεν ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις του προγράμματος και δεν εκταμιεύονται οι δόσεις. Αν συνεχιστεί ομαλή εκταμείωση των δόσεων, όπως εκτιμούν οι αναλυτές Morgan Stanley, η Ελλάδα θα διατηρήσει μια σχεδόν ισορροπημένη χρηματοδοτική κατάσταση. Αυτό σημαίνει, όπως τονίζουν, ότι αν συνεχιστεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα διάσωση, η Ελλάδα είναι βιώσιμη από την προοπτική της εξυπηρέτησης του χρέους. Ως εκ τούτου, η όποια εκτίμηση για το μονοπάτι του ελληνικού χρέους συνδέεται με την εφαρμογή του προγράμματος διάσωσης και τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τους επίσημους πιστωτές, αναφέρουν οι αναλυτές της Morgan Stanley. Και συνεχίζουν και λένε ότι για την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων και την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους προβλέπουν πως θα τεθούν σε ισχύ, αν και το χρονοδιάγραμμα αυτό παραμένει ακόμα αβέβαιο. Αλλάζουμε θέμα. Δεν προκύπτουν ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα στο πολυσέλιδο προσχέδιο του πορίσματος της Εξεταστικής που δόθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κλείνει το ενδεχόμενο σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα δάνεια που δόθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και σε πολιτικά κόμματα. Στο προσχέδιο του πορίσματος που συνέταξε η κυβερνητική πλειοψηφία, διατυπώνονται παραβατικές συμπεριφορές στη λειτουργία των τραπεζών και καταγγέλλεται το λεγόμενο τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ τραπεζικών στελεχών, μηντιαρχών και πολιτικών προσώπων. Η Εξεταστική Επιτροπή θα συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια να συνταχθεί ένα ενιαίο πόρισμα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρατηρήσεις και των άλλων κομμάτων, πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής,
που έχουν ξεκαθαρίσει πως θα εκδώσουν ένα δικό τους πόρισμα. Το πράσινο φως στην ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της Τρένος ΕΕ άναψε το ελεγκτικό συνέδριο. Στελέχη του Ταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ, διαβεβαιώνουν πως έχουν ικανοποιηθεί απόλυτα όλοι οι όροι του ελεγκτικού συνεδρίου και εκτιμούν πλέον ότι ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης της πώλησης. Το ΤΑΙΠΕΔ τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε αποδεκτή την προσφορά της ιταλικής εταιρείας Φέροβι ύψους 45 εκατομμύριων ευρώ. Η ιταλική αυτή εταιρεία ήταν η μοναδική που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού. Αλλάζουμε θέμα. Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Είχε χθες ο Πρωθυπουργός Άλεξης Τσίπρας σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τη νέα φάση της διαπραγματεύσης για την οποία μπαίνει η διάσκεψη της Γενέβης από τις 18 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στην εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας λύσης με κατάργηση των εγγύσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων που θα είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού και της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, όπως αναφέρουν και από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, η κατάργηση του καθεστώτος των εγγυήσεων και του ζητήματος, όπως και η διαδικασία και ο τρόπος αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο, βρέθηκαν στο επίκεντρο των εντατικών διαβουλεύσεων που είχαν χθες στις Βρυξέλλες, όπου συνεδρίασε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Νίκος Κοντζιάς και ο κ. Μπόρις Τζόνσον. Μια συζήτηση που κράτησε πολλή ώρα και αφορούσε τις συνομιλίες στην Γενέβη. Στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε συζήτηση και για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου, όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπήρχε ανησυχία για τα φαινόμενα αποσταθεροποίησης και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σε άλλα κράτη. Ήταν και μια πολλή ώρα, όπως θα διαπιστώσατε. Κουβεντιάσαμε για το τι συνέβη στη Γενέβη και για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να συνεχίσει η συζήτηση για τη λύση του Κυπριακού και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. There's a certain amount of optimism that after many decades of paralysis, we might be seeing a solution there. The region, the world would need such a positive news, and I think the benefits for all in Cyprus and around would be really immense. Θα παραμείνουμε στο θέμα της Βρετανίας, μιας και είδαμε και τον Μπόρις Τζόνσον. Στις 12 προτεραιότητες της για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα η Πρωθυπουργός Βρετανίας, Τέρεζα Μέι. Σύμφωνα με την Βρετανική εφημερίδα Telegraph, η κυρία Μέι δεν θα επιδιώξει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα την αφήσει μισή μέσα, μισή έξω από την Ένωση, ενώ δεν αναμένεται να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με την Τελωνιακή Ένωση. Κατά την εφημερίδα Telegraph, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας θέλει επίσης να θέσει την επανάκτηση του ελέγχου των συνόρων της χώρας ως κεντρικό μέλημα της στρατηγικής της για το Brexit. Σε αντίγραφο αποσπασμάτων της ομιλίας της που δόθηκε στα μέσα ενημέρωση της Βρετανίας, δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ποιες ακριβώς θα είναι οι 12 προτεραιότητές της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως είναι πιθανό να επιμείνει στην ελευθερία κίνησης των επικών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντάλλαγμα την πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, ενώ πολλοί από τους Βρετανούς ψηφοφόρους ψήφισαν υπέρ της εξόδου της Βρετανίας, ακριβώς ώστε να μπορούν να περιορίσουν την είσοδο των μεταναστών. Ερχόμαστε και πάλι στα δικά μας. Με καθυστέρηση 2 ετών, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που επιτρέπει προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε αντισυνταγματική την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που επιτρέπει την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Αττική, όπως είναι το Ιστορικό Κέντρο Αθηνών, του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, την Κεντρική Μακεδονία, όπως είναι το Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική, και στο Νότιο Αιγαίο, σε Ρόδο, Κος, Ήρο, Μύκονο και Σαντορίνη. Παράλληλα, στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καταγράφονται τα συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών σε σχέση με την αργία της Κυριακής. Σύμφωνα με το σκεπτικό τώρα της απόφασης του Συμβουλίου, η λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής είναι αντισυνταγματική, αφενός γιατί αυτό θα έπρεπε να θεσπιστεί με προεδρικό διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση, αφετέρου διότι η Κυριακή είναι η μέρα αργίας και ξεκούρασης.
Δίχως να εξευρεθεί λύση, βγήκε η αντιπροσωπεία των, χωρίς να βρεθεί λύση, βγήκε η αντιπροσωπεία των επαγγελματιών ειδικής αγωγής από το Υπουργείο Υγείας και το γραφείο του κ. Παύλου Πολάκη. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ένα πληρωτής Υπουργός Υγείας, αρνήθηκε όλα τα αιτήματά τους και δεν δόθηκε καμία παράταση στο ζήτημα της σύμβασης του ΕΟΠΗ και, τους επιστήμονες της ειδικής αγωγής. Ο διάλογος θα συνεχιστεί, ούτως ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με βάση και τις προτάσεις των φορέων, να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση, όπου θα καλύπτονται οι ανάγκες οι υγειονομικές των ανθρώπων και οι απαραίτητες θεραπείες, θα υπάρξει μια αξιοπρεπής τιμολόγηση αυτών των υπηρεσιών, αλλά και ένας έλεγχος της διαδικασίας, ούτως ώστε να μην πληρώνει ο οργανισμός πλασματικές δαπάνες. Ας σοβαρευτούν επιτέλους το Υπουργείο Υγείας. Ας αφήσουν τη σιγουριά των γραφείων τους και ας δουν από κοντά σε ποιο τραγικό σημείο έχει έλθει η δημόσια υγεία εξαιτίας της ιδιοληψίας τους. Οι επαγγελματίες έκαναν και μια πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε χρήσιμες πληροφορίες σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε σε αυτό το σημείο για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Εφημερίδα Αυγή. Ατλαντικό ρήγμα τρεις ημέρες πριν από την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ προς σκληρό Brexit τη Βρετανία, αναρωτιέται η εφημερίδα. Διότι οργιάζουν οι φήμες έτσι όλους και για αυτό το θέμα. Ένα ακόμα ζήτημα στο πάνω μέρος της εφημερίδας, νέο λύκειο, μαθήματα, ώρες και πολυκλαδικότητα. Όλο το ορολόγιο πρόγραμμα γράφει εφημερίδα και φυσικά έχει φιλοξενεί στο δεξί μέρος και την αντισυνταγματική κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων, το Συμβούλιο της Επικράτησης για τα εμπορικά, πολιτικές πρωτοβουλίες για διαπραγμάτευση και ένα ακόμα θέμα στο κάτω μέρος, επιτέλους απόφαση για τη Μαρινόπουλος, ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία.
Πύραυλος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μαγαζιά της Κυριακές καταπέλτει στο σκεπτικό της υπόθεσης για την αργία και τη θρησκευτική λατρεία. Από Μάρτιο ξεπαγώνουν 95.000 συντάξεις με αναδρομικά 3 ετών, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, στο πάνω μέρος, πετάει φωτιές πάλι ο Δόκτωρ Σόιμπλε κατά της Ελλάδος. Ένα ακόμα θέμα, Λαζόπουλος για σημείτη και δημοσιογραφικές συμμορίες. Και τρίτο θέμα, αποστρατεύτηκαν οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, γράφει εφημερίδα. Και ένα ακόμα θέμα το οποίο φιλοξενεί, έκθεση ιδεών, το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια των κομμάτων και των μίντια. Εφημερίδα Έθνος. Τελευταία ευκαιρία για τα αδύνατα εισοδήματα, δηλώστε και σώστε τα μισά, διορία έως 31 Μαΐου για υπαγωγή στη ρύθμιση. Ποιες επιβαρύνσεις προβλέπονται και τι θα ισχύσει για όσους πέσουν στη δαγκάνα της εφορίας. Γράφει η εφημερίδα. Μόνο το δημόσιο δεν ξέρει πώς. Είναι τα POS, τα οποία μηχανάκια που θα πρέπει να βάλουν επιχειρήσεις από εδώ και στο εξής. Στη σύλληψη θρίλερ του Μακελάρη στην Κωνσταντινούπολη, με χαρακτηριστική φωτογραφία κάτω αριστερά. Το παρασκήνιο της μεγάλης σφαγής των στρατηγών για τις αλλαγές που είχαμε στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων των γενικών επιτελείων. Και στο τελικό κυπέλλου με εξαιρετική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός έναντι του Ολυμπιακού χθες. Ελεύθερος τύπος. Κρυφό φέση 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ στον ΕΟΠΗ από ΙΚΑ και ΟΑΕ. Αποκλειστικό της εφημερίδας. Επιστολή βόμβα της διοίκησης του ΕΟΠΗ που προειδοποιεί με δικαστικά μέτρα το μεγαλύτερο μέρος του χρέους ύψους 1,57 δισεκατομμύριων δημιουργήθηκε τη διετία 2015-2016 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, κολοτούμπα ΣΥΡΙΖΑ και για το πόρισμα της εξαστικής δανείων σε ΜΜΕ και κόμματα, άλλαξαν το προσχέδιο μπάχαλα μεταξύ κυβερνητικής κοινοβουλευτικής ομάδας και Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα για αυτό το θέμα. Βόμβες Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρέτησε τον Brexit, αποδόμησε το ΝΑΤΟ, σφοδρές αντιδράσεις από Βρυξέλλες και Βερολίνο. Και επίσης βλέπουμε και πάλι και αυτή η εφημερίδα να αναφέρεται στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ξύλωσαν ευνηδιαστικά την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για την ανάδειξη του νέου αρχηγού ΓΕΣ. Χρειάστηκαν να υπερσκελιστούν οι αντιστράτηγοι. Και για την διαπραγμάτευση στο δεξί μέρος εφημερίδας, κλείσιμο αξιολόγησης έως 20 Φεβρουαρίου, αλλιώς πάγωμα και επιστροφή στο 2015. Οι Ολλανδοί δεν εγκρίνουν συμφωνία χωρίς Δελδανιτάφ, ενώ ο Σόιμπλε επαναφέρει το Brexit, γράφει η εφημερίδα. Εστία. Νέα τάξη πραγμάτων στη Δύση, το ίχνος του Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνοντας την Προεδρία. Και δεύτερο θέμα, Έλληνες παράγουν χαβιάρι από σαλιγκάρια, το καινοτόμο εγχείρημα μαθητών Λυκείου. Εφημερίδα των συντακτών. Τραμπουκίζει την Ευρώπη στο στόχαστρο του νέου πλανετάρχη οι πάντες. Ο Σόιμπλε βρίσκει την ευκαιρία και φοβερίζει πάλι την Αθήνα με τη δεύτερη αξιολόγηση. Ένα ακόμα θέμα, δηλώστε τα κρυμμένα εισοδήματα για να σώσετε τα μισά, με βάση το νόμο που έχει περάσει. Για το Brexit, με σκληρό διαζύγιο με την Ευρώπη οδηγεί τη Βρετανία η Τερέζα Μέη. Oxfam στα χέρια 8 ανθρώπων, 426 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που ξεκινά σήμερα στον Ταβός. Και ένα ακόμα θέμα, πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για το πολιτικό χρήμα, το τρίγωνο της διαπλοκής για τα δάνεια που έχουν δοθεί σε κόμματα και μέσα ενημέρωσης και αποκλειστικό της εφημερίδας, οι αποθήκες εθνικής ως μη λαθρεμπορίου. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ημερησία. Παιχνίδια με το Δελτανιτάφ, επικρίδυνες ισορροπίες για το ρόλο του Ταμείου, απρόβλεπτος παράγοντας η πολιτική που θα ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Γέρον Ντάσεμπλουμ, εφικτή έξοδος αγορές το 2018 για την Ελλάδα. Βόβκα Σόιμπλε, η αποχώρηση θα φέρει νέο πρόγραμμα. Κλάους Ρέγκλινγκ, θεμελιώδης αλλαγή εάν φύγει τώρα. Και το Δέλτα Νιτάφ αναφέρεται. Αγωνία για την τύχη του Μαρινόπουλου, ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Η δικαιοσύνη άργησε μία μέρα για την απόφαση. Νέα δεδομένα δημιουργεί καθυστέρηση από το Πρωτοδικείο Αθηνών να επικυρώσει τη συμφωνία για την εξυγέννηση του ομίλου. Απογοήτευση εκφράζει το περιβάλλον Σκλαβενίτη για την τροπή της υπόθεσης. Ξεκινούν κρίσιμες διαβουλεύσεις. Ο υποψήφιος επενδυτής Σκλαβενίτης συναντάται σήμερα με τους τραπεζίτες. Και για το ελεγκτικό συνέδριο, άνοιξε ο δρόμος για την πώληση της Τρενοσέ. Το είδαμε εμείς και νωρίτερα. Και στο πάνω μέρος της εφημερίδας, στο πρωτοσέλιδο, ο Ντόναλντ Τραμπ κηρύσσει πόλεμο στη Γερμανία, φλερτ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και 8 μεγιστάνες έχουν όσα 3,5 δισεκατομμύρια φτωχοί. Διευρύνονται οι ανισότητες, επαναλαμβάνουμε την έκθεση με φόντο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ταβός. Καθημερινή. Σκηνικό ένταση Τραμπ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταλλαγή σκληρών δηλώσεων για την προσφυγική κρίση, την οικονομία και το Brexit. Στο δεξί μέρος εφημερίδας, ο Σόιμπλε προσγειώνει το Μαξίμου.
Δεν θα πρότεινα στην Αθήνα να αποχωρήσει το Δέλτα Νιτάφ, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, κλειστά καταστήματα τις Κυριακές, η απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας δεν επηρεάζει τις 8 φορές που είναι ανοιχτά βάσει του νόμου 4177 κάθετος 2013. Και τίτλοι τέλος στην έρευνα για κόμματα και μέσα ενημέρωση στο θρίλερ για το πόρισμα, γράφει η εφημερίδα. Και στο πάνω αριστερό μέρος, μηχανή διορισμών από ΣΥΡΙΖΑ μονιμοποιούνται 10.000 σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κόντρα νιούς. Σκάβει το λάκκο της Γερμανίας ο Ντόναλντ Τραμπ, θαυμάσιο το Brexit, όπως δήλωσε ο νέος πλανητάρχης. Η πτώση της λίρας έκανε ελκυστικά τα βρετανικά προϊόντα στο εξωτερικό, δήλωσε ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. 35% φόρο βάζει την BMW και τη Mercedes. Θα φύγουν και άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι ξέρει και για τη χώρα μας, γράφει Κόντρα νιούς για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πόρισμα καταπέλτης από την εξεταστική για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και των καναλιών και κούρεψαν 90% δάνειο τρίτεκνης οικογένειας. Τα ειρηνοδικεία δίνουν το παράδειγμα και προστατεύουν τους αδύναμους δανειολήπτες, γράφει η εφημερίδα. Ναυτεμπορική. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Υπουργείο Οικονομικών ή θα πάει σε νέο σκληρότερο πρόγραμμα χωρίς το Δέλτα Νιτάφ ή θα κλείσει την αξιολόγηση με επώδυνα μέτρα. Και ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο στην Ευρώπη. Με φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και αριστερά του Βούφκα Σόιμπλε. Ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας. Ποτέ την Κυριακή από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι στο δικαίωμα των εργαζομένων για ανάπαυλα μιας αργίας ανά εβδομάδα. Κρίθηκε αντισυνταγματική η απόφαση του 2014 για την κυριακάτικη λειτουργία του εμπορίου. Ένα ακόμα θέμα πράσινο στην εξυγέννηση του Μαρινόπουλου. Δύο αστερίσκες στην απόφαση. Και για τις τράπεζες, πρώτο τεστ επιδόσεων σε ρυθμίσεις δανείων. Το κατ' δεξί μέρος του πρωτοσέλιδου αναφέρεται στις ρυθμίσεις των δανείων και το τραπεζικό σύστημα. Πάμε στα νέα. Σφίγγει η θηλιά. Ο Σόιμπλε δυσκολεύει το γρίφο της αξιολόγησης και απειλεί με γερμανικό μνημόνιο αν φύγει το Δέλτα Νιτάφ. Όχι από Πασόκ και ποτάμι. Κάηκαν τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο. Τραμπ απειλεί με σχίσμα Ευρώπης-Αμερικής. Και ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας. Σφαγή στο Ρέινα. Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη. Έπιασαν το δράστη, αναζητούν το δίκτυο. Και τέλος, ρίζος πάστης. Συγκυβέρνηση κουαρτέτο. Μόνιμοι κόφτες και νέα μέτρα είτε με Δέλτα Νιτάφ είτε χωρίς. Αντιλαϊκά όλα τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Επίσης, γράφει εφημερίδα εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό, ξενοδοχεία. Μέρα πανελλαδικής δράσης στις 25 του Γενάρη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να πάρουμε μια γεύση τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Πέραν της χώρας μας, πέραν των τετριμένων και της ελληνικής οικονομίας και των δηλώσεων που έχουμε για το αν θα παραμείνει το Δέλτα Τάφη, τι θα γίνει αν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη χώρα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά και το τι απασχολεί σήμερα τους επενδυτές διεθνώς, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Στην αίθουσα ειδήσεων, Ειρήνη Γεωργιλέα, να μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, Βασίλη, και από μένα. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχουμε πολλά πράγματα να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές. Καταρχάς, να πούμε ότι ξεκίνησε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό σημείο και εκεί έχουν και στραμμένο το βλέμμα τους όλοι οι επενδυτές, είναι η ομιλία της Τερέζα Μέι αργότερα, μετά το μεσημέρι, 2:15 ώρα Ελλάδος, θα μας πει τις 12 προτεραιότητες για το Brexit, πώς θα πραγματοποιηθεί η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά, να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε την Παρασκευή την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική και την Πέμπτη σε ευρωπαϊκό έδαφος συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ακολουθεί και συνέντευξη τύπου από τον επικεφαλής. Αυτό τώρα, πάντως, Ειρήνη, σε διακόπτω, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι δεν έχει αναφερθεί ιδιαίτερα, γιατί σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, ξεκίνησε και τον Νταβός, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, και έχουμε και την ομιλία της Τερέζα Μέι για το Brexit. Δεν έχει αναφερθεί και δεν το παρακολουθούν πολύ. Σήμερα έχουμε εκλογή νέου Προέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Και αυτό τόσο πολύ δεν έχει αναφερθεί γενικότερα στο σύνολο της Ευρώπης. Έχει πέσει μάλλον σε δεύτερη έχει ανάγνωση. Πέσει, όχι ότι δεν είναι σημαντικό, απλά υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ειδήσεις. Δηλαδή, το τι θα πει σήμερα η Τερέζα Μέι σχετικά με την έξοδο της Βρετανίας, το αναμένουν όλοι, ειδικά οι επιχειρήσεις, διότι αυτό είναι και το μείζον θέμα. Έτσι, τι θα γίνει σχετικά με την ενιαία αγορά, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο πιθανότατα να αποχωρήσει από την Ηνωμένη Αγορά. Αυτό θα επηρεάσει επιχειρήσεις, θα επηρεάσει και τράπεζες και έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη μέρα. Πώς δηλαδή θα είναι μετά και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και οι αγορές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, Ειρήνη, να δούμε το πώς κινούνται αυτή την ώρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε αρνητικά πρόσημα σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Από όλες για το FTSE 100 0,39%, πτώση για τον TAX 0,68%, πτωτικά κινείται και ο γαλλικός δείκτης CAC 40 0,64%, από όλες για τον δείκτη του Μιλάνου 0,09% και πτωτικά και ο δείκτης της Ισπανίας 0,31%. Όπως είπαμε, περιμένουμε όλη την ομιλία της Τερέζα Μέι, 2:15 ώρα Ελλάδος. Αυτό το οποίο γράφουν και τα περισσότερα διεθνή μέσα είναι ότι θα ζητήσει την ουσία αποχώρηση από την ενιαία αγορά τροφίμων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ζητήσει μια νέα εμπορική σχέση. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα διεθνή μέσα, καθώς επικαλούνται πηγές μέσα από το γραφείο της Τερέζα Μέι. Φυσικά, όποια και αν είναι η εξέλιξη και όποιες και αν είναι οι αποφάσεις και ανακοινώσεις σήμερα, η επιχειρηματική κοινότητα και οι επιχειρηματικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο και είναι και αυτές οι οποίες ζητούσαν εξ αρχής να διατηρήσουν όσο το δυνατό πιο στενές σχέσεις με την Ευρώπη. Και φυσικά η αποχώρηση από την ενιαία αγορά των υπηρεσιών, αν όντως συμβεί και θα δούμε και πώς αυτό θα συμβεί, θα απογοητεύσει και τις τράπεζες και αυτό που σχολιάζουν και οι περισσότεροι άνθρωποι του κλάδου είναι πως ίσως και να αρχίσουν να μεταφέρουν κάποιες θέσεις εργασίας και δραστηριότητες από το Λονδίνο. Είναι μια επίπτωση που έχει συζητηθεί εξ αρχής από τη στιγμή που αποφασίστηκε το Brexit, η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά για το πολιτικό σκέλος. Διότι τώρα να δούμε λίγο και το οικονομικό σκέλος, γιατί όλες αυτές οι εξελίξεις τώρα, αν θα οδηγήσει δηλαδή η Τερέζα Μέι σε ένα σκληρό Brexit, αν όχι, ή τουλάχιστον ποιες θα είναι οι 12 προτεραιότητες που φημολογείται και γράφει σήμερα η Telegraph ότι θα ανακοινώσει η κυρία Μέι ή θα περιγράψει τουλάχιστον. Να σημειώσω εδώ βέβαια ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων και των ζητημάτων στα οποία θα αναφερθεί σήμερα η Τερέζα Μέι είναι και το μεταναστευτικό και έχει πάρα πολύ σημασία και για εμάς ως Ελλάδα και για την Ευρώπη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει πάνω σε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως είχαμε δει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα τι γινόταν
στα σύνορα, εκεί πέρα περνά δηλαδή το τρένο στην ουσία, η υπόγεια σύραγγα ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία. Θυμόμαστε, ήταν πολλοί πρόσφυγες που περίμεναν. Κάποιοι είχαν μπει και μέσω τούνελ κιόλας. Λοιπόν, στο οικονομικό τώρα σκέλος, Ειρήνη, με τη στερλίνα τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, και όλα αυτά επηρεάζουν το νόμισμα της Βρετανίας. Όντως, από την Κυριακή κιόλας, από χτες μάλιστα, είδαμε τη στερλίνα να καταγράφει σημαντική πτώση. Σήμερα βλέπουμε να πηγαίνει λίγο καλύτερα, καταγράφει άνοδο 0,62%. Και βρίσκεται πάνω από το 1,21 ισοτιμία στερλίνας δολαρίου αυτή τη στιγμή. Φυσικά θα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα επηρεαστεί αμέσως μόλις ξεκινήσει η Τερέζα Μέι να πραγματοποιεί την ομιλία της. Μιας που βρισκόμαστε στις ισοτιμίες, Βασίλη, να ρίξουμε μια ματιά και στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ανωδικά κινείται αυτή τη στιγμή 0,57% στο 1,0662 ισοτιμία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε τα ξημερώματα στις ασιατικές αγορές, αλλά και μέχρι πριν από λίγη ώρα, διότι κάποια χρηματιστήρια στην Ασία πριν από λίγη ώρα έκλεισαν. Τι πρόσημα είχαμε λοιπόν εκεί? Μεικτά πρόσημα σήμερα στις ασιατικές αγορές. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei είναι αυτός ο οποίος κατέγραψε απώλειες 1,48%, ενώ με κέρδη έκλεισαν οι κινέζικες αγορές. Ο δείκτης Hang Seng έκλεισε με κέρδη 0,54%, ανωδικά και ο δείκτης της Σαγκάη 0,17%. Και εδώ αναμένουν να δουν τι θα πει η Τερέζα Μέι, αλλά και αργότερα την εβδομάδα την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει και σε εμπορικό επίπεδο, κυρίως που απασχολεί περισσότερο τις ασιατικές αγορές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο, Ειρήνη, τι σημαίνει με τα εμπορεύματα. Χρυσό και πετρέλαιο που τα παρακολουθούμε συνεχώς και προφανώς δίνουν το δικό του στίγμα. Όταν υπάρχει μια ανησυχία, θυμίζουμε ότι ανεβαίνει και η τιμή του χρυσού. Του χρυσού, έτσι. Ισχύει αυτό σήμερα? Είναι το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών. Ισχύει. Βλέπουμε κέρδη σήμερα στο χρυσό 1,40%. Και η τιμή του αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα 1.212 δολάρια ανά ουγγιά. Μια ματιά και στην τιμή του πετρελαίου. Βλέπουμε ότι κινείται ανωδικά αυτή τη στιγμή 0,52% στα 52,64 δολάρια ανά βαρέλι. Λοιπόν, και κλείνοντας, Ειρήνη, το τι συμβαίνει στην προσυνεδρίαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί, γιατί και στη δεκαετία του μηνός, θα έχουμε και την ομιλία της Τζάνετ Γιέλεν, της επικεφαλής δηλαδή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που ένα 24 ώρα μετά θα αλλάξει και ο Λευκός Οίκος. Θα μεταβεί εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμως θα αποχωρήσει ο Μπαράκ Ομπάμα. Άρα έχει και ένα νόημα να δούμε το πώς εκλαμβάνουν και οι αναλυτές εκεί και οι επενδυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τις εξελίξεις. Έτσι, είναι πολλές οι εξελίξεις επί αμερικανικού εδάφους αυτή την εβδομάδα και θα επηρεάσουν όχι μόνο την Αμερική αλλά και όλους μας. Ωστόσο, χρηματιστηριακά να πούμε ότι χτες η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας. Τώρα τα futures δείχνουν απώλειες. Πτωτικά έγινε το Dow Jones 0,38%, πτώση και για τον S&P 0,44%, απώλειες για τον Nasdaq 0,37%. Και θα είναι και η Wall Street, θα είναι και από την η αμερικανική αγορά σήμερα, θα επηρεαστεί και αυτή από τις δηλώσεις της Τερέζα Μέι. Να είστε λοιπόν. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο στην ουσία επίπεδο. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα του Νταβός και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το δούμε στη συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία και για την Ευρώπη πάντως, μιας και έχει μπει σε δεύτερη ανάγνωση, όπως λέμε, λόγω των πολλών εξελίξεων που υπάρχουν ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη, σήμερα εκλέγεται ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 751 ευρωβουλευτές θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια ψηφοφορία. Αυτά τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα δεν συμφώνησαν να έχουν ένα κοινό υποψήφιο για να συγκροτήσουν ένα ενιαίο μέτωπο στην ουσία κατά του ευρωσκεπτικισμού και των πολιτικών δυνάμεων που εκφράζουν αυτόν τον ευρωσκεπτικισμό. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν καταλήξει σε συμφωνία για να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Αντώνιο Ταγιάννη και κατέληξε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Φιλελεύθεροι εν ώψη αυτής της ψηφοφορίας. Υπάρχει επίσης και επικεφαλής των δύο ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ο κύριος Βέμπερ και ο κύριος Φέρχοφστάντα ανακοίνωσαν, αντίστοιχα δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Φιλελεύθεροι, ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού για την αναμόρφωση της Ευρώπης. Αυτό είναι η εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγη ώρα για το πώς ακριβώς γίνονται οι συμμαχίες εν ώψη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους 751 ευρωβουλευτές που θα ψηφίσουν σήμερα, μέχρι πρότινος, μέχρι σήμερα. Τη θέση αυτή την κατέχει ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης, ο Μάρτιν Σούλτς, που αποφάσισε να μην διεκδικήσει νέα θητεία στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα επιστρέψει στην πολιτική ζωή της χώρας του, της Γερμανίας. Αυτή ήταν η απόφαση του Μάρτιν Σούλτς. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυστυχώς δεν θα αφήσουμε το θέμα της Γερμανίας εκτός. Δεν αναφερόμαστε στην εκλογική, στις εκλογικές και πολιτικές βλέψεις του κ. Σούλτς, αλλά σε αυτά που έχει πει ο Βόλφγκαγκ Σόιμπλε για την ελληνική οικονομία, για το αν δηλαδή το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ δεν μπει στο πρόγραμμα, αν το τρίτο πρόγραμμα, όπως είπε, το τρίτο μνημόνιο της χώρας μας δεν θα ισχύει σε αυτή την περίπτωση, άρα θα πρέπει ή να αναθεωρηθεί ή να έχουμε ένα νέο πρόγραμμα. Όπως δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών, και με αυτή στην ουσία τη δήλωσή του, η αποκωδικοποίηση αυτής της δήλωσης έχει φέρει μπαράζ εξελίξεων και στην Ελλάδα, και ερμηνείων φυσικά και σενάρια, και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για το τι μελιγενέστε με το ελληνικό πρόγραμμα, σε περίπτωση που τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να μην ξαναμπεί στο ελληνικό πρόγραμμα. Και εκεί θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Επιστρέψαμε και εδώ, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Θα δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα της Ελλάδος, με το θέμα της αξιολόγησης, με το ζήτημα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον μπαράζ δηλώσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε λίγο τις δηλώσεις αρχικά και έπειτα να τις σχολιάσουμε και να μας δώσει και ο συνάδελφος από το Υπουργείο των Οικονομικών, Τάσο Δασόπουλος, όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το πώς ερμηνεύονται κυρίως οι δηλώσεις Σόιμπλε, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξη στην εφημερίδα Wall Street Journal, εάν δεν υπάρξει θετική έκβαση διαπραγματεύσης για τη δεύτερη αξιολόγηση και αν το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ αποφασίσει να αποχωρήσει, τότε το τρέχον πρόγραμμα θα είναι παροχημένο. Αν καταστεί παροχημένο, τότε θα έχουμε μια κατάσταση στην οποία θα χρειαστεί να βρούμε κάτι καινούριο. Δεν θα συνιστούσα κάτι τέτοιο στην ελληνική κυβέρνηση. Θα πρότεινα να είμαστε χαλαροί, καθώς πρώτα απ' όλα η γερμανική Bundestag θα πρέπει να συζητήσει και να συμφωνήσει αν θα εγκρίνει τις διαπραγματεύσεις για ένα νέο πρόγραμμα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Και αυτό θα το συζητήσουμε και συνέχεια. Πάμε να δούμε και δύο ακόμα δηλώσεις του κύριου Ρέγκλινγκ, του επικεφαλής του ESM, του ταμείου δηλαδή που δίνει τα χρήματα για αυτό το τρίτο μνημόνιο της Ελλάδος. Είπε λοιπόν στην συνέντευξή του στο δίκτυο Bloomberg: δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, αλλά ελπίζουμε και θέλουμε το ταμείο να παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα. Ή αν το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ αποφασίσει να μην συμμετάχει στο πρόγραμμα, τότε στην περίπτωση της Γερμανίας θα χρειαστεί η έγκριση της Bundestag, είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ. Και πάμε να δούμε και τον κύριο Ντάσεμπλουμ, του πρόεδρου του Eurogroup, σε συνέντευξή του σε φλαμανδική εφημερίδα. Είπε: με την Ελλάδα τα πράγματα πάνε καλά. Το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής δουλειάς έχει ολοκληρωθεί. Σκοπός είναι το 2018 να μπορέσει να σταθεί εκ νέου στα δικά της πόδια και να καταφέρει να δανειστεί χρήματα από τις αγορές. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Ήταν η κρίση αισιοδοξίας ίσως, που έπιασε και τον Ολλανδό, τον πρόεδρο του Eurogroup. Πάμε σε αυτό το σημείο να πάρουμε και τις τελευταίες πληροφορίες από τον Τάσο Δασόπουλο, γιατί αυτές οι δηλώσεις, κυρίως το Βεύκα Σόιμπλε, Τάσο δεν ξέρω αν έχουν θορυβήσει, τουλάχιστον προσπαθούν να πάρουν τα μηνύματα και να αποκωδικοποιήσουν, νομίζω, και από το Υπουργείο των Οικονομικών και από την κυβέρνηση αυτές τις δηλώσεις. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Βασίλη. Προς τα έξω, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι θα συνεχίσουμε κανονικά την διαπραγμάτευση για να κλείσει το πρόγραμμα και εφόσον έχουμε συμφωνήσει τη συμμετοχή του ΔΝΤ, το πρόγραμμα θα συνεχίσει με το ΔΝΤ. Όσο αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Στην παρούσα φάση, οι επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών προσπαθούν να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, σε συνεργασία με την Κομισιόν να επανέλθουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Αυτό τώρα δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος αν θα γίνει πριν ή μετά το Eurogroup της 26 Ιανουαρίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και δεύτερον,
όταν θα έρθουν η ελληνική πλευρά να έχει να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θέλει να κλείσει αξιολόγηση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα γνωστά θέματα, τα θέματα τα οποία ταλαιπωρούν τη διαπραγμάτευση εδώ και πάρα πολύ καιρό, το εργασιακό, το δημοσιονομικό για το 2018 και τα ενεργειακά και κάποια επιμέρους θέματα τα οποία ακόμα χρήζουν διευθετήσεων, αλλά έχουμε ως πρόσθετη υποχρέωση από το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου την επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη και πέραν του 2018. Θα δούμε αν είναι μόνο για το 2019 και το 2020. Αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών θα συνδέουν την επέκταση ζωής του δημοσιονομικού κόφτη με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα οριστεί ότι η Ελλάδα θα έχει την υποχρέωση να επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Ξέρουμε, Βασίλη, ότι το τελευταίο Eurogroup δεν όρισε σαφή διάρκεια για το πόσο θα είναι το μέσο πρόθεσμο διάστημα που η Ελλάδα θα πρέπει να έχει 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό μένει να συζητηθεί μάλλον στις 26 του μήνα. Γενάρη. Στο πρώτο Eurogroup του έτους, δηλαδή αν θα είναι μια πενταετία, θα είναι 10 χρόνια, θα είναι 7. Ακριβώς. Αυτό στους πόλους σωστά δεν έχει διευκρινιστεί. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θα συνδεθεί και με την επέκταση του κόφτη, τη χρονική. Το δεύτερο, ίσως πιο αιχμηρό κομμάτι, είναι τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουν αυτούς τους υψηλούς στόχους, τους φιλόδοξους στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5%. Χωρίς να δίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις, Βασίλη, το Υπουργείο Οικονομικών δεν μιλούν ίσως για μία μικρή μείωση του αφορολόγητου, ούτως ώστε να υπάρξει και ένα σαφές επιχείρημα απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ζητάει επιτακτικά το συγκεκριμένο μέτρο. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα μειωθεί στα 5.000, δηλαδή την πρόταση που έκανε η Παγκόσμια Τράπεζα για το αφορολόγητο. Και υπάρχουν και κάποιες μικρότερες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως θα μπουν στο πακέτο των δυνητικών μέτρων, δηλαδή θα ενεργοποιούνται εάν και τότε και μόνο τότε όταν θα έχουμε απόκληση από τον δημοσιονομικό στόχο 3,5%. Όπως ξέρουμε, στην παρούσα φάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι υπέρ των λύσεων όπως ο δημοσιονομικός κόφτης και δυνητικών μέτρων, ζητάει την ψήφιση των μέτρων εδώ και τώρα. Θα μένει λοιπόν στις μέρες που απομένουν από εδώ μέχρι και το Eurogroup του Ιανουαρίου να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η τελική λύση. Πάντως και η Κομισιόν έχει διαμηνήσει στην Αθήνα ότι θα πρέπει να ολοκληρώσει την δεύτερη αξιολόγηση απαραίτητος πριν τις 20 Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό το ελληνικό πρόγραμμα να παγώσει ίσως και μέχρι το καλοκαίρι, γιατί ακολουθούν οι ολλανδικές εκλογές. Ύστερα έχουμε τις δύο σειρές των εκλογών που θα ακολουθήσουν στη Γαλλία. Πρώτα γίνονται οι προεδρικές και μετά οι εκλογές για το Κοινοβούλιο. Η Ολλανδία φαίνεται ότι, όπως είναι οι πολιτικές εξελίξεις, θα πάρει καιρό για το σχηματισμό κυβέρνησης, άρα για τον ορισμό και Υπουργού Οικονομικών. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον κύριο Ντάιζενμπλουμ, το σημερινό πρόεδρο του Eurogroup. Είναι πιθανό να μην είναι πρόεδρος του Eurogroup μετά τις εκλογές. Άρα Τάσο, αντιλαμβανόμαστε ότι και όπως μας περιγράφει και το χρονοδιάγραμμα, ότι κάποια στιγμή θα κλείσει και το Ολλανδικό πρώτα κοινοβούλιο για να πάνε και εκεί σε εκλογές και έπειτα, γιατί Απρίλιο και Μάιο θα είναι οι δύο γύροι των εκλογών και στη Γαλλία. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να κλείνουν και εκεί κάποια πράγματα. Άρα θα πρέπει να έχουμε κλείσει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου τρόπον τη δεύτερη αξιολόγηση. Αν δεν μπορεί να διακινδυνεύσει και η ένταξη Ελλάδος στην ποσοτική χαλάρωση, για παράδειγμα, που ακούμε συνεχώς, γιατί και η Γερμανία
και θα το δούμε προφανώς και την Πέμπτη στις συνεδρίες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχει διαμείνει στον Ντράγκη ότι από τη στιγμή που έχει ξεκολλήσει ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης, να το σταματήσει την ποσοτική χαλάρωση μέσα στο 2017. Και να μην πάμε μέχρι, ναι, ούτε καν μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, ναι, που έχει ανακοινώσει ο Ντράγκη. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, η Ελλάδα να συγκεντρώσει επιτέλους τα κριτήρια για να μπει στην ποσοτική χαλάρωση, αλλά να μην υπάρχει το πρόγραμμα πια. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ντράγκη θέλει να το συνεχίσει το πρόγραμμα, το έχει αποδείξει, το υποστηρίζει όλο αυτόν τον καιρό, σε πείσμα των Γερμανών που επιμένουν να το κόψουν για πολλούς λόγους την ποσοτική χαλάρωση. Πάντως η Ελλάδα, χωρίς να έχει μία σαφής δέσμευση για τα μέσο πρόθεσμα μέτρα για το χρέος, θα είναι δύσκολο να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εντάξει την Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση. Τώρα, Τάσο, και το άλλο ερώτημα, πέραν από αυτό, γιατί από εκεί εξαρτάται και το αν θα κλείσει αξιολόγηση και κάποια άλλα ζητήματα. Η Ελλάδα δηλαδή, για να γυρίσουμε λίγο στο πρώτο θέμα, αν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ δεν μπει τελικά στο πρόγραμμα, αποφασίσει να μην μπει τελικά στο πρόγραμμα, θα ξεκινήσουμε εμείς μια διαπραγμάτευση για ένα αποκλειστικά ευρωπαϊκό πρόγραμμα από εδώ και στο εξής, και με προεξάρτηση και τη Γερμανία στην ουσία, έτσι. Αν διαβάζουμε, καταρχήν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, έτσι, θα γίνει πρώτη φορά με την Ελλάδα. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα είχαν το δυνατό μέσα. Αυτό που μας αφήνει να εννοήσουμε ο κύριος Σόιμπλε είναι το εξής. Ότι όχι μόνο αυτό που είπες είναι ενδεχόμενο, αλλά αφού δεχθεί το γερμανικό κοινοβούλιο να ξανασυζητήσει το πρόγραμμα της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες ο κύριος Σόιμπλε, είπε, είναι ότι αν δεν μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη στιγμή που εμείς έχουμε ψηφίσει ένα πρόγραμμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα το γερμανικό κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συζήτηση για ένα νέο πρόγραμμα. Πριν μπούμε στην απευθείας διαπραγμάτευση. Δεν θα είναι δηλαδή άμεσος διάδοχος το πρόγραμμα το αμιγώς ευρωπαϊκό του προγράμματος αυτού που έχουμε τώρα. Θα πρέπει να τύχει πρώτα της έγκρισης της Γερμανικής Βουλής η αλλαγή που θα γίνει, να εγκριθεί ένα νέο, η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση για το όποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο κύριος Δέκλινγκε επεσήμανε για μια άλλη λεπτομέρεια, ότι το όποιο ευρωπαϊκό εντός ή εκτός εισαγωγικών πρόγραμμα για την Ελλάδα θα πρέπει να ξυλώσει και το καταστατικό του ίδιου του ESM. Γιατί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας από την ίδρυσή του, από το καταστατικό του, έχει ως τεχνικό σύμβουλο σε όλα τα προγράμματα διάσωσης τα ευρωπαϊκά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν λοιπόν το βγάλεις από την εξίσωση, θα πρέπει και αναλάβεις εσύ το ρόλο του, γιατί περί αυτού πρόκειται, να έχουμε δηλαδή ως Ευρωπαϊκό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, να το πούμε διαφορετικά, Τάσο. Σαν ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό, θα αναβαθμιστεί ο ESM. Ακριβώς. Για να αναλάβει αυτό το ρόλο, καταρχήν πρέπει να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του και να μην έχει τον άμεσο εντός ή εκτός εισαγωγικών ανταγωνιστή του ως τεχνικό σύμβουλο. Θα πρέπει να είναι αυτούσιο. Να μπορεί να κάνει τη δουλειά μόνο. Να είναι εξάρτητο. Ναι, ακριβώς. Άρα, πού μας οδηγεί δηλαδή τώρα αυτό, Τάσο, γιατί προφανώς, επειδή όπως είπες και εσύ, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, πατάμε σε χαρτογράφητα νερά πλέον. Καλά, και όταν μπήκε και η Ελλάδα στο μνημόνιο, πάλι δεν είχε ξαναγίνει σε χαρτογράφητα νερά το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ στην Ευρώπη και σε χώρα της Ευρωζώνης. Αλλά βλέπουμε ότι και πάλι το επόμενο χρονικό διάστημα είναι κάπως αβέβαιο, τουλάχιστον δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και αυτό. Βασίλη, τα επόμενα βήματα είναι δύσκολα υπό την έννοια του ότι υπάρχει πολύ μεγάλος χρονικός περιορισμός πια και δεν είναι αόριστος, είναι ορισμένος. Σου λένε ότι αν μέχρι τις 20 Φεβρουάριο, που είναι το Eurogroup του επόμενου μήνα,
δεν έχει κλείσει την αξιολόγηση, είναι πολύ πιθανόν να παγώσει το πρόγραμμά σου μέχρι τον Ιούνιο. Όπως ξέρουμε, τον Ιούλιο η Ελλάδα βρίσκεται πάλι μπροστά σε ένα βουνό υποχρεώσεων, το οποίο αν δεν έχει πάρει ενδιάμεση χρηματοδότηση, αν δεν έχει πάρει δηλαδή τα 6,1 ή ένα μέρος από τα 6,1 που υποτίθεται ότι θα συνοδεύουν την δεύτερη αξιολόγηση, θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε τόσο δύσκολη θέση που θα θυμίζει αρκετά τον Ιούνιο του 2015. Εγώ θα το πάω και λίγους μήνες πιο πριν, Τάσο. Εγώ θα το πάω και λίγους μήνες πιο πριν, Τάσο. Αυτό που μας είπε και θα το δούμε και συνέχεια, το είπε χθες το βράδυ η κυρία Μιράντα Ξαφά, το πρώην στέλεχος του ΔΕΛΤΑ, εδώ στο SBC, ότι αν τελικά η Ελλάδα για ένα διάστημα μείνει χωρίς πρόγραμμα για να διαπραγματευτεί ένα επόμενο, αν φύγει το τελικά το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας να άρε το waiver στα ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή να μην μπορούμε ξανά απευθείας και να γυρίσουμε στο καθεστώς του ELA, του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας για το τραπεζικό σύστημα. Αυτό που συνέβη το Φεβρουάριο του 2015. Και αυτό ο σενάριο που το μετέφερε η κυρία Ξαφά χθες εδώ στο SBC. Άρα είναι αρκετά κομμάτια που δεν ξέρουμε τι θα συμβούν. Τυπικά μπορεί να γίνει και αυτό. Γιατί και την προηγούμενη φορά, πριν ακόμα κλείσει το τι θα γίνει με τη δεύτερη αξιολόγηση τότε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ανακοινώσει στον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, ότι πλέον η Ελλάδα βρίσκεται εκτός της εξαίρεσης για τα ομολογά της, εκτός του waiver. Μετά το εκείνο το περιβόητο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Γιατί και φέτος, 20 Φεβρουαρίου πέφτει το επόμενο Eurogroup, το δεύτερο Eurogroup του έτους. Είναι κάτι συμμολογικό, εντάξει τώρα. Δεν είναι. Οι ημερομηνίες του Eurogroup σχεδόν κοντά είναι κάθε έτος ή κάθε λίγο και λιγάκι. Απλά το αναφέρουμε ως σημειολογικό. Πάντως, Τάσο, για να κλείσουμε, είναι πολλά τα κομμάτια τα οποία δεν γνωρίζουμε, δεν τα γνωρίζουμε το πώς μπορεί να κυλήσουν από εδώ και στο εξής. Είναι δεδομένο το ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσέλθει με μια, το Υπουργείο Οικονομικών, θα προσέλθει με μια συγκεκριμένη λύση, η οποία θα έχει βέβαια ως αντιστάθμισμα του ότι κανένα μέτρο δεν θα νομοθετηθεί από τώρα, με στόχο να κλείσει η αξιολόγηση όσο το δυνατόν ταχύτερα. Τώρα, ποια θα είναι η αντίδραση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι και το προβληματικό, υποτίθεται, μέλος της διαπραγμάτευσης, ζητώντας πράγματα τα οποία ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε η Ελλάδα μπορούν να δώσουν, θα δούμε. Πάντως, να πούμε, Βασίλη, μια πληροφορία, ότι στο τελευταίο Euro Working Group που έγινε, την περασμένη εβδομάδα, η Ολλανδία απείλησε ότι αν το πρόγραμμα δεν έχει μέσα δυνατού, η χώρα αυτή δεν θα ψηφίσει την επόμενη δόση για την Ελλάδα, έστω και αν κλείσει η αξιολόγηση. Μάλιστα. Σημαντική πληροφορία και πίεση και από την πλευρά της Ολλανδίας και προεκλογική, θα λέγα εγώ επίσης, διότι είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης που θα έχει εκλογές μέσα στο 2017. Τάσο, να σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, για αυτά τα οποία λέγονται, ακούγονται και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και έτσι προσπαθούμε όλοι να αποκωδικοποιήσουμε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων τις τελευταίες ώρες. Φαίνεται ένας τσακωμός, αλλά και μία σύμπλευση απόψεων για κάποια ζητήματα επί των σεναρίων στην ουσία, που θα ακολουθήσει μία ενδεχόμενη αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το ελληνικό πρόγραμμα. Επίσημη αποχώρηση, ότι στο τρίτο μνημόνιο δεν έχει μπει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι και σήμερα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε και αυτό που είπαμε νωρίτερα. Τι δήλωσε δηλαδή χθες και η κυρία Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγος, το πρώην στέλεχος του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, για το κομμάτι της Ελλάδος, για το ελληνικό πρόγραμμα και τι θα συμβεί σε περίπτωση που φύγει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ και μέχρι ένα διάστημα δεν έχει Ελλάδα πρόγραμμα. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάντα επί σεναρίων. Σε ελάχιστα λεπτά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία και πάμε να δούμε τι δήλωσε χθες στην εκπομπή SBC Live η κυρία Μιράντα Ξαφά, η οικονομολόγος, το πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα και το τι μπορεί να σημάνει το γεγονός ότι μπορεί για ένα διάστημα η Ελλάδα να μην έχει πρόγραμμα, να βρεθεί εκτός προγράμματος δηλαδή, όπως συνέβη πρακτικά και το 2015. Είπε λοιπόν η κυρία Ξαφά εδώ στο SBC ότι σε αυτό το ενδεχόμενο μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να άρει το waiver, δηλαδή να μην μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να δανείζονται απευθείας από την Ευρωτράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και να επιστρέψουμε στο καθεστώς της έκτατης ρευστότητας από το μηχανισμό ELA. Πάμε να δούμε τη δήλωση κυρία Ξαφά. Το βέβαιο είναι ότι εάν παρελπίδα το Ταμείο δεν συμμετάσχει, θα πρέπει η Γερμανική Βουλή και όχι μόνο να εγκρίνει είτε μία τροποποίηση του υπάρχοντος προγράμματος, είτε ένα νέο πρόγραμμα. Δηλαδή μπαίνουμε σε μία περίοδο αβεβαιότητας. Σας θυμίζω ότι έχουμε και εκλογές τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία και στην Ολλανδία φέτος. Μπαίνουμε σε μία περίοδο αβεβαιότητας που μπορεί να σημάνει, εάν η Ελλάδα δεν είναι σε πρόγραμμα για κάποιο διάστημα, ότι πάει περίπατο και το waiver που μας έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή την... Άρα εσείς λέτε ότι ενδεχομένως αυτό να επιστρέψουμε στο προηγούμενο μηχανισμό, στον ELA. Στον έκτοτε μηχανισμό. Ναι, γιατί το waiver μας το δώσανε γιατί επειδή είμαστε σε πρόγραμμα, δηλαδή είναι μια εξαίρεση από τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λέει δεν δέχομαι ομόλογα χωρών με πολύ χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. Mm-hmm. Κάνει εξαίρεση όμως για τις χώρες που είναι σε πρόγραμμα. Αν εμείς σταματήσουμε να είμαστε σε πρόγραμμα, το waiver πάει περίπατο κατά τη γνώμη μου και γυρνάμε στο ELA. Άρα εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι από τη στιγμή που αυτό συνεπάγεται ένα νέο μνημόνιο, όπως είπε και ο κύριος Σόιμπλε, που ενδεχομένως να τεθεί και πάλι υπό την έγκριση της Γερμανικής Βουλής και των άλλων κοινοβουλίων, έτσι, και των άλλων χωρών. Mm-hmm. Πόσο πιθανό είναι αυτά, κατά τη γνώμη σας πάντοτε, να μην εγκριθούν και ενδεχομένως η Ελλάδα να βρεθεί έκτοτη πραγματικά και μετέωρη και ενδεχομένως, όχι απλά χωρίς πρόγραμμα, αλλά πάλι με το ένα πόδι να είναι εκτός ευρώ. Να βρεθούμε λοιπόν σε τόσο καρές καταστάσεις. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό, θεωρείτε ότι δεν είναι τόσο πιθανό? Θεωρώ ότι είναι ανοιχτή αυτή η πιθανότητα. Ελπίζω να μην είναι πολύ πιθανό. Το θέμα είναι όμως ότι τα μέτρα τα οποία ζητάει το Ταμείο, δηλαδή μείωση του αφορολόγητου και περικοπή των συντάξεων, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι προστατεύουμε τις κύριες συντάξεις και μεταθέτουμε τα φορολογικά βάρη στους πλούσιους εντός εισαγωγικών. Επίσης είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα που έλεγε ότι δεν πρόκειται να λάβουμε κανένα μέτρο μετά τη λήξη του προγράμματος. Εδώ τώρα μας ζητάνε μηχανισμό διασφάλισης των πρωτογενών πλεονασμάτων, όχι μόνο του 18, αλλά του 19 και του 20 και του 21, δηλαδή μεσοπρόθεσμα. Εσείς τα θεωρείτε ρεαλιστικά αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα από πλευρά σας? Θεωρώ ότι είναι εφικτά και τα έχει πετύχει η Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά θεωρώ επίσης ότι ασφαλώς θα είναι σε βάρος της ανάπτυξης και κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό. Αυτά λοιπόν δήλωσε η κυρία Ξαφά, εδώ χθες στο SBC Live. Για αυτά τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν, για το αν τελικά θα αποχωρήσει το ΔΝΤ ή όχι, τι μπορεί να σημάνει για αν θα έχουμε δηλαδή ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα ή και ένα καινούριο πρόγραμμα για την Ελλάδα, σε αυτό το ενδεχόμενο παραλαμβάνουμε, αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι πολύ συζητιέται και επισήμως πλέον και από Ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε να δούμε ένα πρακτικό ζήτημα που αφορά όλους εμάς τους Έλληνες φορολογούμενους και τους πολίτες. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα, εισιτήρια, έξοδα σούπερ μάρκετ είναι μερικές από τις δραπάνες που θα προσμετρούνται για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου για το 2017, εφόσον φυσικά γίνονται με πλαστικό χρήμα. Πάμε να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί ποιες είναι αναλυτικά οι κατηγορίες αγαθών και των υπηρεσιών που θα πρέπει να πληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και το ποιοι οι φορολογούμενοι εξαιρούνται από το μέτρο το οποίο φέρνει το Υπουργείο των Οικονομικών. Σχεδόν όλες οι δαπάνες καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που γίνονται με πλαστικό χρήμα θα χτίσουν το αφορολόγητο, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η υπουργική απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου καθορίζει τις κατηγορίες δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για το φορολογικό έτος 2017. Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό θα υπολογίζονται δαπάνες που περιλαμβάνονται στις εξής ομάδες του δίκτυου τιμών καταναλωτή της Ελστάτ: διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αλκοολούχα ποτά και καπνός, ένδυση και υπόδηση,
στέγαση εξαιρουμένων των ενοικίων, διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, μεταφορές, διόδια και εισιτήρια εξαιρουμένων των τελών κυκλοφορίας και τις δαπάνες για αγορά οποιοδήποτε άλλου οχήματος εκτός ποδηλάτου, επικοινωνίες, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, αναψυχή και πολιτιστικές δραστηριότητες εκτός των δαπανών για αγορά σκάφους ή αεροσκάφους, εκπαίδευση, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, καθώς και άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Στις κατηγορίες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για υγεία, καθώς εμπίπτουν σε διαφορετική διάταξη, ενώ προβλέπεται και ειδική έκπτωση φόρου. Από το μέτρο εξαιρούνται οι φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετών και άνω, άτομα με περισσότερο από 80% αναπηρία, δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, μόνιμοι κάτοικοι χωριών με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων. Οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία αλλά και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγύριας, δεν υποχρεούνται επίσης να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα, θα πρέπει ωστόσο να προσκομίζουν χάρτινες αποδείξεις ίσης αξίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, διευκρινίζεται πως όσον αφορά παντρεμένα ζευγάρια και ζευγάρια που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, το ποσό των δαπανών χτίζεται ατομικά. Αν όμως ο ένας εκ των δύο στερείται κάποιο ποσοστό, έχει τη δυνατότητα να το καλύψει από το πλεώνασμα του άλλου. Εφόσον οι φορολογούμενοι δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα, θα πληρώνουν επιπλέον φόρο, που θα υπολογίζεται βάσει της διαφοράς των απαιτούμενων αποδείξεων και των αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκαν με συντελεστή 22%. Η εγκύκλωση επισημαίνει πως η χρήση πλαστικού χρήματος δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τι συμβαίνει και με την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Την έχουμε αφήσει εκτός σήμερα, διότι οι εξελίξεις είναι ούτως ή άλλως πολλές. Πάμε όμως να πάρουμε μια γεύση, διότι βλέπουμε κινείται κοντά σε 646 μονάδες. Ο τζίρος παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μόλις 4 εκατομμύρια. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φέγκο, τον χρηματιστηριακό αναλυτή, και να δούμε τι ακριβώς παρακολουθεί η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και οι επενδυτές. Καλημέρα, κύριε Φέγκο. Καλημέρα σας, τηλεθεατές σας. Λοιπόν, βλέπουμε μια στάση αναμονής, βλέπουμε πολύ μικρά κέρδη, 0,24% και αυτό τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά, από ελάχιστα λεπτά, ήταν σχεδόν στο 0 το ελληνικό χρηματιστήριο. Τι ακριβώς λοιπόν περιμένουμε? Κοιτάξτε, φαίνεται να έχουμε μπει σε κάποια διόρθωση, δηλαδή ο δείκτης πήγε μέσα στις 660 μονάδες, βρήκε κάποιες αντιστάσεις εκεί, στην ουσία η αντιστάση είναι περίπου στο 670. Και φαίνεται να κάνει κάποια τουλάχιστον προσωρινή διόρθωση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διόρθωση και μετά να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Γενικά πάντως δεν είναι καλό να κάνει διόρθωση αρχές Ιανουαρίου. Δηλαδή ο Ιανουάριος είναι συνυφασμένος με το January Effect. Συνήθως αν δοθεί έτσι ένα ανωδικό κλίμα έντονο κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, αυτό μπορεί να κρατήσει μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα το γεγονός ότι δυσκολευόμαστε δεν είναι ιδιαίτερα καλό, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Έχουν παίξει, κύριε Φέγκο, ρόλο οι δηλώσεις και του Σόιμπλε χθες για το ελληνικό πρόγραμμα, τι ακριβώς θα γίνει, αν θα μείνει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ ή όχι, που δημιουργεί και στους ξένους επενδυτές μια βεβαιότητα για την ελληνική οικονομία, αλλά και για εμάς, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει ούτε η αξιολόγηση, αν θα μπούμε και πότε στην ποσοστική χαλάρωση, ή να το πάω και λίγο παραπέρα. Σήμερα παρακολουθούν, για παράδειγμα, τι θα πει και η Τερέζα Μέι για τον Brexit, που θα έχει επιπτώσεις πάνω και στην ευρωπαϊκή οικονομία, σαφέστατα. Και πολλοί επενδυτές είναι τοποθετημένοι και σε άλλα χρηματιστήρια, δεν είναι μόνο στο δικό μας, ξένοι επενδυτές εννοώ. Μήπως όλα αυτά λοιπόν έχουν παίξει και ένα παραπάνω ρόλο, το παρακολουθεί το χρηματιστήριο? Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο και δηλαδή το να κλείσουμε την αξιολόγηση είναι ζητούμενο από πέρσι το καλοκαίρι και κοντεύουμε να φτάσουμε την άνοιξη εδώ πέρα και ακόμα συζητάμε τα ίδια πράγματα για την αξιολόγηση. Η ποσοτική χαλάρωση, να θυμίσω, ότι τελειώνει αρχές Ιουνίου. Δηλαδή, αν δεν μπορέσουμε να έχουμε κλείσει τα πάντα και να έχουμε μπει μέσα στην αξιολόγηση, δηλαδή, να έχουμε πάρει την αξιολόγηση, να έχουμε κριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι είμαστε ικανοί για να συμμετάσχουμε στην ποσοτική χαλάρωση και όλα αυτά να έχουν γίνει πολύ σύντομα, δηλαδή το αργότερο μέχρι το Μάιο, τι χάνουμε την ποσοτική χαλάρωση, την οποία μεταξύ άλλων την έχουμε πληρώσει κιόλας. Δηλαδή, όλοι πληρώνουμε για την ποσοτική χαλάρωση, γιατί συμμετέχουμε στο ευρωσύστημα. Όλοι οι άλλοι παίρνουν και λεφτά, εμείς μόνο βάζουμε. Πάντως, διάβαζα χθες μια δημοσκόπηση οικονομολόγων που έκανε το δίκτυο Bloomberg, που λέει ότι η ποσοτική χαλάρωση μπορεί να συνεχιστεί και το 2018. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί, από τη στιγμή που η Γερμανία λέει ήδη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σταμάτα τώρα
την ποσοτική χαλάρωση, διότι αυτό παρακολουθούμε είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός έχει ξεκολλήσει από το κοντά στο 0 που ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ακόμα μακριά από το στόχο του 2%, αλλά επειδή έχει ξεκολλήσει, να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέει η Γερμανία, μέσα στο 17 την ποσοτική χαλάρωση. Άρα αυτό δημιουργεί έτσι κάποια θέματα, κύριε Φέγκο. Και για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, η ποσοτική χαλάρωση είναι δεδομένο ότι θα τελειώσει τον Ιούνιο του 2017. Ναι. Τώρα, αν θα πάρει παράταση, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά σαν ημερομηνία, ας πούμε, λήξης είναι το Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2017. Συνεπώς, από εκεί και ύστερα θα ζητάμε παρατάσεις πάλι. Τώρα, όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες εδώ και 1,5 χρόνο, ας πούμε, συμμετέχουν σε κάποιο καλάθι το οποίο βοηθάει τις οικονομίες τους και εμείς αδυνατούμε να συμμετέχουμε, είναι ένα από τα προβλήματα, γιατί δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα της οικονομίας μας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή το θέμα της ρευστότητας έχει μία παράμετρο, τα 3-4 δις τα οποία θα αυξηθεί η ρευστότητα των τραπεζών λόγω της ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά και αυτά δεν είναι δηλαδή η πανάκια η οποία θα λύσει όλα τα προβλήματά μας. Εδώ θέλουμε να λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, να αρχίσει κάποια επιστροφή κεφαλαίων στις τράπεζες, να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι τράπεζες δεν θα πρέπει να κάνουν κάποιο bail-in ή οτιδήποτε και κάποια νέα ανακεφαλαιοποίηση. Το πρώτο βήμα είναι η συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση. Πάντως, όλα τα βήματα είναι συνυφασμένα με την αξιολόγηση. Πάντως, όσο μιλάμε, παρακολουθώ, κύριε Φέγκο, το γεγονός ότι Πειραιός, Εθνική και Αλφα, τώρα η Αλφα έκανε μια κίνηση, είναι μετάβλητες αυτή την ώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η Eurobank έχει μικρά κέρδη, 0,60%, τώρα η Αλφα 0,50%, αλλά καμία μετοχή, ούτε καν τραπεζική, δεν έχει τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο. Και παρακολουθούσα τόση ώρα τον 25, που βλέπα ότι σχεδόν οι μισές και παραπάνω μετοχές δεν έχουν τζίρο καν 100.000. Αναφέρομαι στο δίκτυο υψηλής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου, που αυτό δείχνει μια, τώρα δεν ξέρω αν είναι στάση αναμονής των επενδυτών, είναι μια απαξίωση και πάλι πολλών μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου. Λόγω των εξέλιξεων και των γεγονότων. Ο λόγος που εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε πέσει είναι ότι επειδή είναι πράγματι χαμηλές τιμές, δεν υπάρχουν έντονες πωλήσεις. Επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ρευστότητα στο χρηματιστήριο παραγόγων δεν δίνει κίνητρα για σορτάρισμα. Συνεπώς έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ οι πολιτές. Το θέμα είναι ότι όταν αποδυναμώνονται οι πολιτές δεν πέφτουμε. Εδώ πέρα το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί κάποια θετική τάση, το οποίο σημαίνει αγοραστές. Αγοραστές δεν βλέπω πουθενά να έρχονται έτσι μαζικά και να μας παρακαλάνε. Δηλαδή μάλλον απογοητευμένοι όλοι και σε στάση αναμονής βρίσκονται. Και ο βασικότερος ίσως παράγοντας είναι το κλείσιμο της αξιολόγησης, αλλά και η επιπτώση των μέτρων. Δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει, τα οποία είναι αποκλειστικά φορολογικά, να δούμε το πώς θα απορροφηθούν από την ελληνική κοινωνία, το οποίο είναι ζητούμενο ακόμα, έτσι. Σωστά, σωστά. Κύριε Φέγκο, να σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τα παρακολουθούμε συνεχώς. Είναι μια στάση αναμονής, είναι μια εικόνα που προσπαθούν όλοι να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από το θέμα της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Εμείς θα πάμε να δούμε να ρίξουμε μια βαθύτερη εικόνα. Μια βαθύτερη ματιά στα άδυτα του ελληνικού χρηματιστηρίου, στο δίκτυο υψηλής κεφαλαιοποίησης κυρίως και στον τραπεζικό κλάδο. Βλέπουμε λοιπόν 33 μετοχές ενισχύονται αυτή την ώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, 12 παραμένουν μετάβλητες και 16 υποχωρούν. Και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στον δίκτυο υψηλής κεφαλαιοποίησης. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα, είναι η πρώτη μετοχή η οποία έχει τα υψηλότερα κέρδη, είναι αυτή της Βιοχάλκο. 2,88% σε 1,43 ευρώ, με τζίρο 141.770 ευρώ. Στη συνέχεια, ΟΛΠ έχει άνοδο της τάξης του 2,70% περίπου στα 13,33 ευρώ. Στα 13,38 ευρώ, ναι. Η ΔΕΗ στο συν 2% στα 2,93 ευρώ. Ο τζίρος της ΔΕΗ αυτήν την ώρα είναι μόλις 75.000. Η μετοχή του Τιτάνα στο συν 1,60%. Βλέπουμε τον Τιτάνα αυτή την ώρα στα 21,64 ευρώ, με τον τζίρο μόλις στις 4.000 ευρώ. Ο Τιτάνας έχει μια κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά το 1,5 δις. Και η μετοχή του Ελάκτορα κλείνει την πρώτη πεντάδα ανόδου, με κέρδη σχεδόν 0,80% στα 1,17 ευρώ και τζίρο μόλις 7.306 ευρώ.
Η μετοχή της του ΟΤΕ ενισχύεται κατά 0,80% αυτή την ώρα στα 8,83 ευρώ με τζίρο 120.000. Αεροπορία Αιγαίου με άνοδο 0,62% στα 6,44 ευρώ. 4,43 ευρώ για τα ελληνικά πετρέλαια με άνοδο 0,45% και τζίρο μόλις 21.000 ευρώ. Folly Group με κέρδη 0,27% στα 18,80 ευρώ, ο τζίρος στις 134.000. Και η ΕΧΑΕ με άνοδο 0,21% στα 4,83 ευρώ για την ΕΧΑΕ και τζίρο 120.000 ευρώ. Η Eurobank με οριακά κέρδη 0,15% αυτή την ώρα. Βλέπουμε την Eurobank στα 0,66 περίπου ευρώ, ο τζίρος στα 0,6590 συγκεκριμένα, ο τζίρος στις 339.000. Η Εθνική Αμετάβλητη στα 0,24 ευρώ. Βλέπουμε την Εθνική ότι έχει έναν τζίρο ο οποίος είναι στις 760.000. Η 3Ε, η μετοχή με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με μικρές απώλειες 0,10% στα 20,45 ευρώ, την παρακολούθησα και νωρίτερα, έχει έναν τζίρο 38.000 με κεφαλαιοποίηση 7,5 δισεκατομμυρίων η 3Ε και ο ΟΠΑΠ με απώλειες 0,12% στα 8,56 ευρώ η μετοχή του ΟΠΑΠ και τζίρο 331.913 ευρώ. Τέλος η Τράπεζα Πειραιώς με απώλειες 0,48% στα 0,20 ευρώ με τζίρο 912.000 ενώ έχει το μεγαλύτερο τζίρο αυτή την ώρα στο δίκτυο υψηλής κεφαλαιοποίησης και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η ΑΕ υποχωρεί κατά 0,53%, βρίσκεται στα 1,88 ευρώ με τζίρο 411.000. Η Motorola υποχωρεί κατά 0,80% περίπου στα 13,52 ευρώ, στα 6,12 ευρώ η μετοχή του Μυτιλινέου και εδώ βλέπουμε απόλυση της τάξης σχεδόν του 0,80%. Η Jumbo υποχωρεί κατά 0,90% στα 14,45 ευρώ. Τη βλέπουμε να έχει τζίρο μόλις 21.000. Και η Γεκτέρνα υποχωρεί κατά 1,30% στα 2,31 ευρώ με τζίρο μόλις 2.674 ευρώ αυτή την ώρα. Η Λάμδα καταγράφει σημαντικές απώλειες άνω του κύριο στο 1,5% στα 4,61 ευρώ με τζίρο 85.000. Και τέλος η Γκριβάλια υποχωρεί κατά 1,60% στα 7,97 ευρώ. Ο τζίρος μόλις 4.187 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα του δίκτυου υψηλής κεφαλαιοποίησης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά γρήγορη και στις τράπεζες και στην ανανέωση. Βλέπουμε τα κέρδη για τη Eurobank και την Εθνική, 0,60 περίπου και 0,40 περίπου αντίστοιχα τα κέρδη για τη Eurobank και την Εθνική. Η Τράπεζα Αττικής αμετάβλητη στα 0,04 ευρώ. Αμετάβλητη και η Α, αμετάβλητη και η Τράπεζα Πειραιώς αυτή την ώρα. Και πάμε να δούμε και στην επόμενη κάρτα. Αυτές είναι μάλλον οι τραπεζικές συμμετοχές που διαπραγματεύονται αυτή την ώρα. Εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα δούμε τι περιμένουμε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός, που ξεκινά σήμερα αυτό το φόρουμ. Εκεί στο επίκεντρο δεν είναι φέτος κάποιο οικονομικό κομμάτι, κάποιος οικονομικός προβληματισμός. Είναι μάλλον κοινωνικός και πολιτικός. Εκεί που θα εστιάσουν περισσότερο οι ηγέτες που θα βρεθούν, αλλά και η παγκόσμια οικονομική και πολιτική ελίτ και επιχειρηματική, θα είναι και στο κομμάτι των ενσωτήτων, αλλά και στην άνοδο του λαϊκισμού. Εκεί θα εστιάσουν κυρίως όσοι βρίσκονται από σήμερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Ταβός, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Πάμε να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Επιστρέφουμε να τα δούμε όλα αυτά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο και επιστρέφουμε. Συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές το βράδυ της Δευτέρας στο προάστιο Εσένιουρ της Κωνσταντινούπολης, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο κλαμπ Ρέινα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, πρόκειται για τον Ουσμπέκο Αμντουλκαντήρ Μασαρίποφ. Ο Μακελάρης μπήκε πυροβολώντας στο νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης μία ώρα μετά την αλλαγή του έτους, αφήνοντας πίσω του 39 νεκρούς. Την ευθύνη της επίθεσης είχε αναλάβει το Ισλαμικό κράτος, υποστηρίζοντας πως ήταν μια πράξη εκδίκησης για την τουρκική ανάμειξη στη Συρία. Η πρόορη προσφυγή στις κάλπες είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής κρίσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 2 Μαρτίου, έπειτα από παρέτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μάρτιν Μακγκίνες και της πρωθυπουργού Αρλίν Φώστερ. Ο Μακγκίνες είχε καταγγείλει τη Φώστερ για την κακή διαχείριση δημόσιου προγράμματος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Πλήθος κόσμου συνέρευσε στην τελετή που έγινε στη μνήμη του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην Ατλάντα. Εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν το παρόν στην εκκλησία της γενέτειράς του, μία ημέρα μετά την ομοσπονδιακή γιορτή στη μνήμη του δολοφονημένου ηγέτη του κινήματος των δικαιωμάτων των Μαύρων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε έπειτα από τα προσβλητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Τζον Λιούις, της εμβληματικής μορφής του Αμερικανικού κινήματος για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο Λιούις βρισκόταν στο πλευρό του Κίνγκ το 1965, όταν αιτήθηκε την παροχή δικαιώματος ψήφου στους Μαύρους. Για το ανθρωπιστικό της έργο τιμήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός η Σακίρα. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, της οποίας πρωτοβουλία είναι ίδρυμα που παρέχει φροντίδα και εκπαίδευση σε φτωχά παιδιά της Κολομβίας, κάλεσε στην ομιλία της τους παριστάμενους πολιτικούς και επιχειρηματίες να στηρίξουν τα φτωχά και υποσιτισμένα παιδιά. Αυτά λοιπόν για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Θα δούμε στους άλλους στη συνέχεια αναλυτικότερα τι περιμένουμε σήμερα και από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός. Πριν πάμε και όμως πάμε να δούμε γιατί τι θα περιμένουμε από αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολλά και σημαντικά σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο αυτά τα οποία αναμένουμε να συμβούν. Αναμένουμε εξελίξεις. Πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να δούμε αναλυτικά τι περιμένουμε, ξεκινώντας από σήμερα, την ομιλία της Τερέζα Μέι για το θέμα του Brexit. Και πολλά γράφονται και λέγονται για αυτό το θέμα. Σήμερα ξεκινήσει ήδη και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχει πολλά οικονομικά θέματα μέσα. Πιο πολύ για την άνοδο του λαϊκισμού επισήμως στην ατζέντα θα συζητήσουν όσοι βρεθούν εκεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Στη συνέχεια, το άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αυτήν την εβδομάδα είναι στις 18 Ιανουαρίου που θα υπάρξει σύσκεψη των εμπειρογνωμόνων των Υπουργών Εξωτερικών και των Κεντρικών Δυνάμεων για το θέμα του Κυπριακού. Είναι δηλαδή το επόμενο στάδιο για το Κυπριακό. Θα μαζέψουν, το πούμε διαφορετικά, όλα όσα συνέβησαν στη διάσκεψη της Γενέβης την περασμένη εβδομάδα και από εκεί πέρα θα συσκεφτούν, θα υπάρξει αυτή η διάσκεψη των εμπειρογνωμόνων για το πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής για την επίλυση του Κυπριακού. Στη συνέχεια, αυτό που περιμένουμε, θα περιμένουμε στις 19 Ιανουαρίου. Είναι τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την ίδια μέρα φυσικά οσύδιστε και την ομιλία του Μάριου Ντράγκη. Την ίδια μέρα, στις 19 Ιανουαρίου, θα έχουμε και συνεδρίαση της ΦΕΔ και ομιλία της Τζάνετ Γιέλεν και την Μπες Βίβλο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτή η ομιλία θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί θα είναι μόλις ένα 24ωρο πριν ο Μπαράκ Ομπάμα αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο και μεταβεί εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
πριν έχουμε δηλαδή αλλαγή στον Λευκό Οίκο. Θα είναι σημαντική ομιλία την Τζάνετ Γιέλεν για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, με βάση φυσικά και τόσο έχει προναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ακολουθήσει, ποια οικονομική πολιτική δηλαδή θα ακολουθήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε σε αυτό το σημείο λοιπόν να δούμε τι θα συζητηθεί, τι συζητείται ήδη από το πρωί στον Νταβός, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Εκεί λοιπόν που, όπως φαίνεται, αυτό που θα απασχολήσει επισήμως την ατζέντα είναι και η άνοδος του λαϊκισμού και οι ανισότητες, αλλά και η κλιματική αλλαγή, η οποία παραμένει σταθερή κάθε χρόνο στην ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Οι διχασμένες κοινωνίες, ο αυξανόμενος λαϊκισμός και οι φόβοι για την κλιματική αλλαγή αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα για τις φετινές εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Ο κόσμος έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι. Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, η ψήφος των Βρετανών υπέρ του Brexit και οι επικείμενες εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία στρέφουν την προσοχή στους πολιτικούς και την πολιτική. Αρχικά είναι σημαντικό να ακούσουμε τους λαϊκιστές. Έχουμε αρκετές ενότητες όπου μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Έχουμε επίσης εκπροσώπους από λαϊκίστικα κόμματα εδώ μαζί μας. Πρέπει να τους πάρουμε στα σοβαρά. Όμως ξαναλέω, δεν πρέπει απλώς να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες, πρέπει να είσαι και υπεύθυνος, δηλώνει ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, Κλάους Σουάμπ. Για πρώτη φορά στο Νταβός θα βρεθεί ένας Κινέζος ηγέτης, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ενώ και η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι θα βρεθεί στο επίκεντρο. Δεν θα παραστούν η Γερμανίδα Καγκελάριος Μέρκελ και ο Καναδός Πρωθυπουργός Τριντό. Πάντως, πριν κάθε χρόνο, πριν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam, βρετανική είναι, βγάζει μια έκθεση. Αυτή η έκθεση, λοιπόν, η φετινή, η μελέτη αυτή που έβγαλε, αναφέρεται στις ανισότητες ανάμεσα στον παγκόσμιο πληθυσμό. Λέει, λοιπόν, ότι οι 8 πλουσιότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο έχουν όσο πλούτο μπορούν να μαζέψουν το 50%, οι μισοί φτωχοί άνθρωποι όλου αυτού του πλανήτη. Τον πλούτο τον έχουν μόλις 8 άνθρωποι στα χέρια τους. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη μελέτη του Oxfam. 8 ισχυροί άνδρες σε όλο τον κόσμο έχουν στην κατοχή τους πλούτο όσο ο μισός φτωχός πληθυσμός παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα της Oxfam. Η έρευνα της οργάνωσης με τίτλο «Μία οικονομία για το 99% του πληθυσμού» παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και κατέδειξε ότι η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Έχουμε δει χώρες τα τελευταία χρόνια που έχουν ακολουθήσει την τάση να κινούνται προς άλλη κατεύθυνση με σκοπό να μειωθεί η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Αυτό που έχουν καταφέρει είναι να κάνουν τους πλούσιους να πληρώνουν τους φόρους τους. Έχουμε δει περιπτώσεις δισεκατομμυριούχων να πληρώνουν λιγότερους φόρους από την καθαρίστρια ή τη γραμματέα τους. Είναι τρελό. Βλέπουμε τον πλούτο να διοχετεύεται προς τα πάνω. Η Oxfam υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η οικονομική ανισότητα και η αίσθηση αποκλεισμού συγκεκριμένων κοινωνικά ομάδων από τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης οδήγησαν στην πολιτική αναταραχή του 2016, στην απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά λοιπόν και για τις κοινωνικές ανισότητες και τις οικονομικές ανισότητες, όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε μέχρι και την Παρασκευή τουλάχιστον, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που συνεδριάζει όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο Νταβός. Εμείς πριν κλείσουμε να πούμε και να πάμε λίγο και στα δικά μας τα δυσάρεστα, διότι στη μία το μεσημέρι θα αποχαιρετήσουμε ένα φίλο και συνεργάτη. Εδώ η οικογένεια του SBC θα πει το τελευταίο αντίο στον φίλο, συνάδελφο, τον Παναγιώτο Γκρουμούτη, που έφυγε από κοντά μας τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, σήμερα στη 1 το μεσημέρι, στο δεύτερο νεκροταφείο. Αυτά είναι λοιπόν τα δύσκολα. Να πούμε καλό παράδοση στον Παναγιώτο Γκρουμούτη, που από εδώ, από την πρώτη σελίδα στην οικονομία, κάθε πρωί μετέφερε όλες τις ειδήσεις, όλη την επικαιρότητα, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, στα χρηματιστήρια, με τις αναλύσεις του, με τις εκτιμήσεις και φυσικά έτσι, τη δική του δημοσιογραφική σκοπιά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από τις εφημερίδες και μέσα από τηλεόραση είχε δώσει το δικό του δημοσιογραφικό στίγμα και έτσι, την ενημέρωση προς όλους. Στη μία το μεσημέρι, λοιπόν, σε παίρνουμε μία ώρα από τώρα, θα πούμε όλοι το τελευταίο αντίο στον Παναγιώτη Γκρουμούτη. Από μένα, καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια.